Είστε αυτή τη στιγμή ο νομικός εκπρόσωπος που υπέβαλε την αγωγή για τα αναδρομικά. Ακριβώς. Άρα μας έχετε φρέσκα νέα. Έγινε χθες η πιλωτική δίκη, κύριε Αποστολίδη. Τι έχουν να περιμένουν από αυτή οι συνταξιούχοι? Κοιτάξτε, ήταν μια κρίσιμη νομική μάχη, με τεράστιες δυσκολίες όμως και για τους ίδιους τους δικαστές. Η αλήθεια είναι ότι τα αναδρομικά που διεκδικούν οι συνταξιούχοι από 1η-1η-13 μέχρι το 18 που έγινε ο επανυπολογισμός, είναι ένα μεγάλο ποσό. Μπορεί να μην είναι τα 26 δις. Αυτό είναι μην την πω προπαγάνδα. Ας την πω καλοπροαίρετα. Για να ρωτήσω κάτι. Αν μπορούμε να δείξουμε παρακαλώ πολύ την κάρτα του Γιάννη του Φόσκολου που δείχνει το τελευταίο κομμάτι, κάποια ποσά, για να μας εξηγήσετε, να ξέρουμε και εμείς τι λέμε. Έχουμε από 1η-1η του 13 μέχρι το 15 10 δις. Από 16 του 15 μέχρι το 16, δηλαδή μέχρι το νόμο Κατρούγκαλου. Ακούστε με, ναι, το ξέρω. Άλλα 4 δις. Αυτό. Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν είναι έτσι. Αυτό το ρεπορτάζ το ξέρω. Κοιτάξτε. Ναι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια αμφισβήτηση και στα νούμερα, αλλά το πιο σημαντικό, όχι γιατί είναι λάθος το ρεπορτάζ του κυρίου Φόσκολου, είναι σωστό το ρεπορτάζ του κυρίου Φόσκολου. Αυτό έχει υποστηρίξει το ελληνικό δημόσιο και το ξέρουμε από την εποχή τη κυρία Αξιόγλου που έλεγε ότι τα 4 δισεκατομμύρια ήταν το δεκάμινο. Άρα είναι. Ακούστε όμω. Και ο πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Τσίπρα, το είχε πει στου συνταξιούχου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένα από εσά είναι αυτό που υποστηρίζει το ελληνικό δημόσιο διαχρονικά. Εγώ θέλω να πω αυτό που οι συνταξιούχοι μιλάνε, αυτό που διεκδικούν και όχι αυτή την προπαγάνδα. Ξέρετε γιατί σας λέω προπαγάνδα? Σας λέω προπαγάνδα γιατί προσπαθούν απέναντι σε ένα σώμα κοινωνικό 2.750.000 να στρέψουν όλη την Ελλάδα, ότι οι συνταξιούχοι θα έρθουν να ληστέψουν το δημόσιο. Αυτά ακούω αυτές τις ημέρες. Και γι' αυτό δεν αναφέρομαι σε αυτά τα νούμερα. Αυτό που γνωρίζουν οι συνταξιούχοι, έχουν τη στοιχειώδη κοινή λογική και λένε οι άνθρωποι. Μας έχετε ληστέψει που μας έχετε ληστέψει. Έχετε υπόψη σας ότι από το 10 μέχρι το 18 έχουν πάνω από 60 δισεκατομμύρια περικοπές. Άρα, κύριε δεν είναι. Για να βοηθήσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Άρα, και ξέρει ότι χθες έγινε μια πιλωτική δίκη. Τι έχει να περιμένει από αυτή την πιλωτική δίκη? Από αυτή την πιλωτική δίκη, σαν συμπέρασμα, για να μην επεκταθώ περαιτέρω, εάν βέβαια είχαμε μια χώρα η οποία δεν βρίσκονταν σε κατάσταση χρεοκοπίας ή μεταχρεοκοπίας, σίγουρα οι συνταξιούχοι θα διεκδικώσουν όλες αυτές τις περικοπές. Αυτά που δείξαμε. Ακριβώς. Ναι. Επειδή όμως υπάρχει, πραγματικά υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα και ας έχουμε βγει από τα μνημόνια, ο χρόνος είναι πολύ μακρύς ακόμα μέχρι το 2099 για να ξοφλίζουμε το χρέος. Άρα εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή. Μιλάμε για το δεκάμινο, δηλαδή για παράδειγμα. Δεκάμινο, γιατί το διαβάζω δεκάμινο? Ότι η κυρία Σακελαροπούλου, επικεφαλής του ΣΤΕ, χθες στην εισήγησή της λέει: στόχος της πιλωτικής δίκης είναι οι διευκρινήσεις αν τυχόν υπάρχουν κενά σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες δικαστικές αποφάσεις του ΣΤΕ. Αυτές, λέει, μπορεί να αφορούν είτε το δεκάμινο μεταξύ αποφάσεως του ΣΤΕ και νόμου Κατρούγκαλου, είτε κάποιο άλλο διάστημα. Άρα αυτά συζητήθηκαν χθες. Αυτά συζητήθηκαν χθες. Αλλά όπως μίλησα και αγορεύοντας ότι υπήρχε σκοπιμότητα από μέρους του Δημοσίου, είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή από ανώτατα δικαστήρια, από το μισθοδικείο που πήραν τα λεφτά τους, από τους ένστολους που πήραν τα λεφτά τους, προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία. Δικαστικούς που πήραν τα λεφτά τους. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα. Ποιο? Αισθάνεται αδικημένος ο κάθε συνταξιούχος όταν οι ίδιες οι διατάξεις. Κάποιοι τα πήραν και κάποιοι δεν τα πήραν. Άρα, κύριε Αποστολίδη, και αυτό το αναφέρα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Αυτή τη στιγμή είναι γιατί για πρώτη φορά στα 40 χρόνια που ασκώ αυτό το επάγγελμα, για πρώτη φορά έρχεται Συμβούλιο της Επικρατείας στη μείζωνα σύνθεση να ξανακρίνει και να ακυρώσει αποφάσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Να ακυρώσει τον εαυτό του, έτσι. Τον εαυτό του, ακριβώς. Πολύ σωστά. Εξαιρετικό. Λέτε, τον εαυτό. Δηλαδή, δεν συμβαίνει. Άρα, αυτό. Γι' αυτό εγώ καταλήγω ότι θα πάνε στη διαδικασία. Γιατί δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητα στον νόμο όταν πρόκειται για ασφαλιστικά. Ο νόμος ήρθε το 16, το 43-87, του Κατρούγκαλου ο νόμος που λέμε, ήρθε το Μάιο του 2016. Αναδρομικότητα δεν έχει. Άρα θα πάνε, θα πούνε ότι από την απόφαση του 2015. Τα πρώτου νόμου. Τα πρώτου 15. Τα ξεχνάνε. Τα 15. Όχι, όχι. Τα πρώτου 15 τα ξεχνάμε γιατί θα έρθει το δικαστήριο και θα πει. Αυτή είναι μια σολομόντια λύση, τουλάχιστον αυτή σκέπτομαι. Και θα πει, δεν μπορώ να αγγίξω μια απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ, η οποία περιόρισε την αναδρομικότητα. Άρα σε αυτό το κομμάτι θα την κάνει σεβαστή. Μπράβο. Δηλαδή όσον αφορά το να μην δοθούν αναδρομικά πριν το 2015. Άρα το 2015 εσείς τα βλέπετε
ξεχασμένα. Αυτά δύσκολο. Τα βλέπω να λυθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από το 16 μέχρι το 18 πώς τα βλέπετε? Από το 16 μέχρι το 18 είναι πεθαμένα. Άρα βλέπετε μόνο από τις 16 του 15 την τελευταία απόφαση του ΣΤΕ μέχρι τις 11 του 16 τον νόμο Κατρούγκαλου. Ναι. Αυτά και βλέπετε. Αυτά τα τέσσερα δις που μιλάνε, η άποψή μου είναι, εντάξει, δεν θέλω να αμφισβητήσω τα νούμερα και να μπω στην αριθμολογία. Πάντως, να πούμε... Δεν είναι πάνω από 3.500 με 3.400. Εάν βάλεις τους φόρους που θα πακρατηθούν, θα είναι 3 δις το πολύ, 3 το δις. Καθαρό κόστος. 3 δις το κόστος. 4 δις και... δαπάνη, αλλά το κόστος είναι 4... Να σας πω κάτι. Είναι κρίμα για 3 δις να προσβάλλεται ένα μεγάλο κοινωνικό σώμα που σε τελευταία ανάλυση έχει προσφέρει στην εθνική οικονομία. Πάντως, όλοι και θα, υπουργοί, ό,τι πάρει, θα τα κύριε Αποστολίδη, συναρμόδιοι, που έχουν ερωτηθεί σχετικό στην εκπομπή μας, έχουν πει ότι ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο και κυρίως σε αυτή τη βάση γέρνουν προς το δεκάμινο, θα δοθούν. Κάτι πήγες να πεις, Γιάννη? Ναι, πήγα να πω ότι τα νούμερα τα οποία έχουμε παραθέσει είναι από, από το έγγραφο που, του ΕΦΚΑ προς το δικαστήριο. Ακριβώς. Εκεί αναφέρονται αυτά τα νούμερα. Ακριβώς. Τώρα, αν είναι ακριβή ή όχι, αυτό αφορά τον ΕΦΚΑ και τα νούμερα. Η πρώτη περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Εγώ προσέξτε. Εγώ έφερα τη σκοπιμότητα τη διπλή. Και την ανέφερε και στην Ολομέλεια. Καταλαβαίνω τι λέτε. Η σκοπιμότητα του Υπουργείου, της κυβέρνησης και του ΕΦΚΑ ήταν η εξής. Επειδή όλες οι αποφάσεις, δηλαδή όλα τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή που δικάζουν, είναι πάνω από 54 αποφάσεις που έχουν δικάσει όλες... από 1η-1η-13 ή από 15 και μετά. Όλα αυτά τι θα γίνουν, κύριε Αποστολίδη, οι παλιές αποφάσεις, από πρωτοδική, από κοιτάξτε, τα δικαστήρια, πάνε στον κάλαθο των αχρηστών. Όσες αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει ή έχουν καταστεί αμετάκλητες, θα πληρωθούν. Δεν μπορεί καμία απόφαση του ΣΤΕ να ακυρώσει. Άρα και τα παλιά να ακυρώσει αποφάσεις. Αυτοί που προσέφυγαν και πήραν θετική αυτοί απάντηση θα τα πάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν χάνονται δηλαδή. Αλλά για το διάστημα, εγώ θα σας πω το εξής. Δηλαδή, ποια είναι η κατάληξή μου? Ότι... Συγγνώμη, πόσα άτομα είναι αυτά, 122? Ποια? Για τα παλιά αναδρομικά, αυτοί που έχουν δικαιωθεί από αγωγές. 122 είναι περισσότεροι. Είναι περισσότεροι. Δηλαδή, εγώ μόνο από το γραφείο μου πρέπει να έχω πάνω από 70-80 άτομα. 122 και μετά το 2015 πια. Να πω, 122 είναι αυτοί που είχαν υποβάλει αγωγές πριν από το 2015. Πριν από το 2015. Εκ των οποίων κρίθηκαν οι τέσσερις. Τότε που τους παραγκαλάγαμε. Ναι, μετά από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, καταθέσαν κι άλλοι και κάποιοι μάλιστα πρωτόδικα κέρδισαν. Και κέρδισαν ακόμη και τα αναδρομικά πρώτο 15 που δεν τα προέβλεπε. Μάλιστα. Γι' αυτό αυξήθηκε ο αριθμός, όπως λέγεται. Σε αυτό που λέτε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όντας σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου, από το 16. Έχουμε αποφάσεις από το 2015 μέχρι το 2018. Και αυτός ήταν ο φόβος ο μεγάλος της κυβέρνησης. Και λέει, θα πάω στο ΣΤΕ να σταματήσουν, το ομολόγησαν και ήδη μέσα, να σταματήσουν τα δικαστήρια ουσίας. Εδώ όμως τίθεται ένα γενικότερο ζήτημα για τη συνταγματική τάξη. Εγώ που έχω αποζημιωτικές αξιώσεις, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία στον κόσμο, σε καμία ευνομούμενη, δεν μου στερείς το δικαίωμα να πάω στον φυσικό μου δικαστήριο. Απόφαση και πότε ξέρετε κάτι. Απόφαση πότε θα τη βγάλουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή... Ένα, τώρα εντάξει, μήνες, έχουν πει 2-3 μήνες, εγώ πιστεύω ότι και είναι πριν το καλοκαίρι, ξέρετε αν, γιατί αν σας το λέω. Να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα, απόφαση αναμένεται μέχρι το Πάσχα, ας πούμε. Εγώ δεν τη βλέπω τόσο σύντομα. Μέχρι τώρα, αν πιεστεί από άλλους παράγοντες για να βγει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. Μισό λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε, για να ξέρει και ο κόσμος πότε έχει λαμβάνει. Βγαίνει η απόφαση μέχρι το καλοκαίρι. Μετά πρέπει να νομοθετήσει σχετικό στο Υπουργείο Εργασίας για να δοθούν τα χρήματα, εννοώ. Τι γίνεται μετά? Έχει τη δυνατότητα διαδικαστικά να αποδεχτεί η κυβέρνηση την απόφαση του ΣΤΕ και να τη γενικεύσει με τροπολογία σε όλους τους, ό,τι έκανε με τους αστυνομικούς, ό,τι έκανε με τους αστυνομικούς και τα λοιπά. Να ρωτήσω αυτό κάτι. Εκτιμάτε ότι αυτή η απόφαση, η οποία δεν έχει από εδώ και μετά, ας πούμε, ισχύ, έχει μόνο ισχύ για το παρελθόν, σε σχέση με διάφορες περιόδους του παρελθόν. Στο παρελθόν, μπορεί το ΣΤΕ να περιορίσει τα χρήματα που θα δώσει σε αυτούς που έχουν μόνο προσφύγει στα δικαστήρια? Ασφαλώς. Και αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Κοιτάξτε. Γιατί αυτό είναι ένα μια... κομβικό θέμα. Θα σας έλεγα κάτι. Και πώς θα παρέμβει σε προηγούμενες αποφάσεις. Σε κανονικότητα, ακούστε τι θα σας πω. Σε μια περίοδο κανονικότητας και νομικής, λέω εγώ, αυτοί που προσφεύγουν και δικαιώνονται,
όσα είναι τα χρήματα και έχουν τη δυνατότητα να τα διεκδικήσουν. Και με προσαυξήσεις. Και με προσαυξήσεις και με, αφού έχει κοινοποιηθεί η αγωγή. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι σε αυτή τη φάση το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να κάνει την εξής επιλογή. Να πει, κύριοι, πώς έχετε κάνει αγωγές, έχουν κάνει 200-300 χιλιάδες. Μπράβο. Mm. Όσοι έχετε κάνει λοιπόν αγωγές, θα πάρετε τα λεφτά από τότε που έχετε καταθέσει την αγωγή μέχρι σήμερα. Και ενδεχόμενα μπορεί να βγουν ούτε ένα δις. Θα βγουν πολύ λιγότερα. Μάλιστα. Και δεν θα εφαρμόσει για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αυτό όμως που εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή και προς την κατεύθυνση αυτή που κατευθύνεται η κυβέρνηση είναι ότι είναι το δεκάμινο, τα δίνω σε όλους για να έχω και την εκλογική μου πελατεία κανονικά. Άρα, αυτό όμως... αυτές οι αγωγές που είναι εκκρεμούσες, τι θα γίνει με όλες αυτές που παγώνουν τώρα? Εντάξει. Όποιος έχει όρεξη να συνεχίσει, δεν του απαγορεύει κανένας. Και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ακόμα μπορεί. Και, ναι. Όχι μόνο στα ευρωπαϊκά. Στα ευρωπαϊκά θα πάει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, ναι. Εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Υπάρχει μια διάταξη που λέει, όταν αποφασίσει το δικαστήριο σε επίπεδο ολομέλειας πιλωτικής, σε τριμελές συμβούλιο στο διοικητικό πρωτοδικείο, πάνε στο αρχείο οι υποθέσεις. Υπάρχει δυνατότητα όμως σε κάποιους που δεν θέλουν να σταματήσουν εκεί, να συνεχίσουν το δικαστικό αγώνα και τους βάζει ένα παράβολο πολύ πιο ευξημένο, οπότε, για να μην τρέχει. Για να μην πηγαίνουν.